Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεν παραδίδει την έδρα του ο Λευτέρης Αυγεννάκης μετά την απόφαση για τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο Λευτέρης Αυγεννάκης προκάλεσε σάλο με τη συμπεριφορά του όταν, όπως φάνηκε σε βίντεο, επιτέθηκε σε υπάλληλο το αεροδρομίο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ήδη το κλίμα στην κυβέρνηση για το περιστατικό είναι βαρύ, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση έχει περάσει στην αντεπίθεση. Ραγδαίες οι εξελίξεις στο πρόσωπο του βουλευτή Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρη Αυγεννάκη, υπό το βάρος του βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, αποτυπώνοντας στιγμές έντασης και επιθετικότητας προς εργαζόμενο στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος των Αθηνών, που είχε πάει για να ταξιδέψει ο βουλευτής Ηρακλείου. Ο ίδιος με τη διαρροή του θέματος εξήγησε ότι δεν υπήρξε σωματική, αλλά μόνο λεκτική επίθεση, για την οποία μάλιστα ζήτησε συγγνώμη. Ωστόσο, η δημοσιοποίηση του βίντεο οδήγησε στην ανακοίνωση από τον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα πως ο κύριος Αυγεννάκης ετέθη εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ενώ επιπλέον, με απόφαση Μητσοτάκη, ο Ηρακλειώτης βουλευτής παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Συμπεριφορά του συναδέλφου Λευτέρη Αυγεννάκη στο χώρο του αεροδρομίου ήταν απαράδεκτη. Ζήτησα και τον είδα, μου έδωσε εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του. Αντιλαμβάνομαι ότι ζήτησε συγγνώμη και δημοσίως για αυτή τη συμπεριφορά, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ αυτή τη συγγνώμη από έναν εκπρόσωπο του λαού, ο οποίος έχει τη στοιχειώδη υποχρέωση να προασπίζει το κύρος του θεσμού τον οποίον υπηρετούμε. Ο ίδιος μετά τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα σε ανάρτησή του ανέφερε: «Η απόφαση του Προέδρου και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τη διαγραφή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός μας είναι απόλυτα σεβαστή. Έδωσα εξηγήσεις σχετικά με το συμβάν και ζήτησα δημοσίως συγγνώμη. Ήμουν και παραμένω βουλευτής του νομού Ηρακλείου και θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες της Κρήτης με το ίδιο πάθος. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις στην παράταξη και την κυβέρνησή μας». Έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από το συγκεκριμένο πρόσωπο, πρώην υπουργό. Δεν νομίζω ότι επιδέχεται πολλών ερμηνεών το συγκεκριμένο βίντεο. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κύριος Αυγεννάκης επανέλαβε ότι ήταν μια ατυχέστατη στιγμή, ζήτησε συγγνώμη, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στο περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι τα περί ξυλοδαρμού δεν υφίστανται. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη δημόσια για την συμπεριφορά, για τον εκνευρισμό, για την λεκτική αντιπαράθεση και ένταση που υπήρξε με εργαζόμενο στο αεροδρόμιο. Ήταν μια ατυχέστατη στιγμή. Με στεναχωρεί, με θλίβει, γι' αυτό και ένιωσα την ανάγκη να το κάνω και δημόσια. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι εφόσον θελήσει, αν θελήσει ο εργαζόμενος να κινηθεί νομικά, είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρξει κανένα θέμα με την ασυλία μου, θα βυζητήσω την άρση της ασυλίας μου. Το επεισόδιο σημειώθηκε στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, όταν ο Λευτέρης Αυγεννάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, μπερδεύοντας την πύλη, βρέθηκε αφού είχε κλείσει η επιβίβαση για την πτήση του. Η απαγόρευση να επιβιβαστεί πιθανότατα τον εξόργησε και η κατάληξη αποτυπώθηκε στο βίντεο. Το περιστατικό έχει προκαλέσει την οργή της αντιπολίτευσης, που εξαπολύει συντονισμένα πυρά κατά της κυβέρνησης. Εάν δεν υπήρχε το περιστατικό καταγεγραμμένο σε βίντεο κυκλώματος ασφαλείας, όλοι ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη της υπόθεσης. Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα θα καταψήφιζε την άρση ασυλίας του βουλευτή τους, αν βέβαια έφτανε ποτέ η υπόθεση στη Βουλή. Σταματήστε τις χειραγωγήσεις, τα ψέματα και τα χαστούκια στον ελληνικό λαό. Τέτοιες συμπεριφορές δεν είναι ανεκτές, είναι προϊόν αλαζονίας και έχουμε χρέος να τις απομονώσουμε, γιατί ενισχύουν την απαξίωση της πολιτικής. Αφού ο κύριος Αυγεννάκης δεν βρίσκει την πύλη εξόδου του αεροδρομίου, ας βρει τουλάχιστον την πύλη εξόδου της Βουλής, αν έχει στοιχειώδη ευτυχία. Σε διαφορετική περίπτωση, να τον διαγράψει το κόμμα του. Αυτονόητα η βουλευτική ασυλία δεν αφορά τις απαράδεκτες ενέργειες του κυρίου Αυγεννάκη και πρέπει αμέσως να αρθεί. Οι εικόνες φρίκης που δείχνουν μέχρι πρώτην ως κορυφαίο υπουργό και σήμερα βουλευτή της κυβέρνησης Μητσοτάκη να ξυλοκόπησε υπάλληλο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προκαλούν φρίκη και αποτροπιασμό. Χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς τα στελέχη της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας αντιλαμβάνονται τη χώρα και τους πολίτες με όρους ιδιοκτησίας και αλαζονίας. Για όσα συνέβησαν στο αεροδρόμιο, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, μάλιστα. Δόθηκε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για το Λευτέρη Αυγεννάκη, στο πλαίσιο της οποίας θα διερευνηθούν αδικήματα όπως η βία κατά υπαλλήλου, η διατάραξη λειτουργίας κοινοφελούς επιχείρησης, η παράνομη βία και φθορά πράγματος που χρησιμεύει για την εξυπηρέτηση κοινού ωφέλους.